Καλησπέρα σε παλαιούς φίλους και αγαπητούς. Καλησπέρα και στους καινούργιους που τους γνωρίζουμε απόψε. Καλησπέρα στον κόσμο εδώ της Δυτικής Αθήνας και του φιλόξενου Εγάλεο που μας έχει στο άλσος του. Σαν πολιτικός αυτή την ιστορική περίοδο θα συμπληρώσω τους αγαπητούς καλλιτέχνες. Περιέγραψαν με ακρίβεια και θέρμη από τη μεριά του δημιουργού το τι είναι πολιτισμός, τι περιμένουν από τους εαυτούς τους, τι περιμένουν από τον κόσμο, ποια θεωρούν ότι είναι τα καθήκοντά τους και η δουλειά τους. Εγώ θα ήθελα να πω λιγάκι από τη μεριά της ενεργού πολιτικής, της πρακτικής πολιτικής και κυρίως από την πλευρά ενός αριστερού κόμματος, ενός αριστερού πολιτικού οργανισμού με ιστορία, με ιδέες, με την εμπειρία του κόσμου, όπου κάποια στιγμή το χέρι της ιστορίας βουτάει αυτό τον αριστερό σχηματισμό, αυτούς τους αριστερούς ανθρώπους και τους καλεί να κυβερνήσουν σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για τη ζωή του τόπου, για τη ζωή αυτού του λαού. Και ξαφνικά πρέπει ό,τι πιστεύαμε, τις ιδέες μας, τις λαχτάρες, τις προσδοκίες, να τις κρατήσουμε, να μην ψευτήσουμε τον εαυτό μας, να μην ψευτήσουμε αυτά που πιστεύουμε, αυτά που έχουμε μέσα μας, αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε και ενηλικιωθήκαμε, αλλά να μπορέσουμε όμως αυτά να τα κάνουμε πράξη, να τα μοιραστούμε με ανθρώπους που πιθανόν δεν έχουν τις ίδιες ιδέες με εμάς, αλλά που μοιραζόμαστε το ίδιο φως, τον ίδιο ήλιο και την ίδια γη. Περνάμε λοιπόν από το Γενάρη του 2015, περάσαμε από το πεδίο των ιδεών, από το πεδίο των συλλογικοτήτων που δοκιμαζόντουσαν τα περασμένα χρόνια της κρίσης, περάσαμε στο πεδίο της πρακτικής εξουσίας. Και αυτό είναι μια εμπειρία πρωτοφανέρωτη για την ελληνική αριστερά από τον καιρό του ΕΑΜ. Είναι πρωτοφανέρωτη από τον καιρό που η ΕΔΑ, τη δεκαετία του 50 και του 60, ανοίχτηκε στον κόσμο, ανοίχτηκε στο λαό και προσπάθησε να φτιάξει ένα άλλο πρότυπο ζωής. Καταρχάς, να μπούμε τώρα στο τι είναι πολιτικές πολιτισμού και τι θα μπορούσε να είναι μια αριστερή πολιτική πολιτισμού. Αριστερή πολιτική πολιτισμού είναι η πίστη και η έμπρακτη πίστη στην ελευθερία της τέχνης, στην ελευθερία του καλλιτέχνη, στην ελευθερία των προσώπων να απολαμβάνουν την τέχνη την οποία επιλέγουν. Αριστερή πολιτική ήταν και είναι πάντα η υποστήριξη του λαϊκού πολιτισμού, η υποστήριξη του ανώνυμου καλλιτέχνη πλάι στην εγγραμματοσύνη και τη λογιοσύνη. Είναι η πίστη στην ελευθερία των κοινοτήτων να αναπτύσσουν τις δικές τους μορφές τέχνης, τις δικές τους προφορικότητες και να ανθίζουν με αυτές. Αριστερή πολιτική είναι η αποκάλυψη, η ερμηνεία και η αντίσταση του μαζικού, του βιομηχανικού προϊόντος πολιτισμού, το οποίο αποπροσωπεί τους πολίτες και χειραγωγεί τις κοινωνίες. Και μέσα στα περασμένα χρόνια, για τους μεγαλύτερους ιδίους από εμάς, αλλά και για τους νεότερους, υπάρχουν παραδείγματα τα οποία έχουν ένα απελευθερωτικό, ένα ελπιδοφόρο περιεχόμενο. Τέτοια ήταν η δεκαετία του 60, στην οποία σε όλη τη Δύση άνθησε ένα καινούριο χειραφετητικό πνεύμα στις τέχνες, με το rock and roll, με το σινεμά, με μια λογοτεχνία ιδιαίτερη. Στη δική μας πατρίδα είχαμε την περίφημη ελληνική άνοιξη της δεκαετίας του 60, που λόγια μεγάλων ποιητών τραγουδήθηκαν σε κάθε σπίτι, σε κάθε ταβέρνα, σε κάθε γιορτή. Και είχαμε στα νεότερα χρόνια, μέσα από τα κοινωνικά κινήματα της αντιπαγκοσμιοποίησης, της μοντέρνας αριστεράς στο τέλος του 20ου αιώνα, επίσης μορφές τέχνης, κυρίως μουσικές, αλλά και στο κινηματογράφο και σε άλλα πράγματα, τα οποία εξέφρασαν μια καινούργια αριστερά που προσπαθούσε να αντιπαλεύσει την απόλυτη κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και στον πολιτισμό. Ειδικά η εμπειρία της ανανεωτικής αριστεράς, της κοινωνικής αριστεράς,
όπως εκφράστηκε κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δεκαετίες, ήταν μια εμπειρία αριστερών ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν ότι χωρίς δημοκρατία δεν θα γίνει ποτέ σοσιαλισμός. Που πίστευαν ότι οι μαζικοί χώροι, τα κοινωνικά κινήματα έχουν την αυτονομία τους, την οποία πρέπει να τη σεβόμαστε σαν κόμμα. Και δείξαμε αυτό το σεβασμό και στην ανάπτυξη των κοινωνικών συλλογικοτήτων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια και ιδίως μες στην κρίση. Το δείξαμε με το σεβασμό και την αγάπη προς τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, τις οποίες στηρίξαμε χωρίς να ζητάμε κομματική ταυτότητα, αλλά ζητούσαμε μόνο την ανάγκη των ανθρώπων. Τη δείξαμε με το σεβασμό και το κουράγιο που βάλαμε και το κέφι στις αυτοδιαχειριζόμενες δομές. Αυτό νομίζω είναι το μοντέλο, η πίστη, το πρότυπο και η εμπειρία, η βαθιά πείρα που κουβαλάμε και στον πολιτισμό, στον κόσμο που θέλουμε να φτιάξουμε. Υπάρχει μια αριστερή κυβερνητική πολιτική σε αυτά τα χρόνια της κρίσης. Αυτό είναι το διαρκές ερώτημα που πρέπει να απαντάμε κάθε μέρα και να το απαντάμε όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Υπάρχει μια αριστερά που ταυτόχρονα θα είναι πραγματιστική, θα είναι ηλιστική και ταυτόχρονα θα είναι φρονηματική. Θα κοιτάει να φτιάχνει το φρόνημα, να ενθαρρύνει τους ανθρώπους, να τους δίνει ελπίδα και κουράγιο. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντάμε κάθε μέρα με πράξεις, όχι μόνο με λόγια. Ο πολιτισμός είναι προνομιακό πεδίο. Για την αριστερά πάντα ήταν και τολμώ να προτείνω σε εσάς εδώ απόψε ότι ο πολιτισμός είναι ένα προνομιακό πεδίο και για την κυβερνώς αριστερά με όλα τα βάρη που κουβαλάει και όλες τις δυσκολίες και όλες τις αδυναμίες που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε και σήμερα. Εδώ, μετά από 2,5 χρόνια κυβερνητικής εμπειρίας, με πολύ πίκρα, με πολύ πόνο, αλλά και πλούσιοι σε πείρα και διδάγματα. Ο σκοπός του πολιτισμού σε μια αριστερή διακυβέρνηση είναι να δώσει ταυτότητα και αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους, στο λαό, στους πολίτες, να έχει μια απελευθερωτική, χειραφετητική επίδραση, μια ανακούφιση και μια παρηγοριά και ταυτόχρονα να δείξει ότι το κράτος δεν είναι πατερούλης, αλλά είναι ένας βοηθός, ένας αρρωγός, ένας υπηρέτης του λαού. Και έχει μέσα γι' αυτό. Ένας δεύτερος σκοπός σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, της ανέχειας και της ανάγκης είναι να αναδείξουμε ως αριστερή κυβέρνηση ότι ο πολιτισμός σε ένα μεγάλο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι ένα πεδίο όπου πρέπει και μπορούμε να παράγουμε πλούτο και θέσεις εργασίας. Κάθε καλλιτεχνική παραγωγή, κάθε θεατρική παράσταση, κάθε συναυλία, κάθε ταινία, κάθε έκδοση βιβλίου είναι μια παραγωγή που βοηθάει πολλά επαγγέλματα να δουλέψουν, πολλούς ανθρώπους να βγάλουν το ψωμί τους τίμια, να παραχθεί πλούτος προς τη θέμενη αξία, να δουλέψουν βιοτεχνίες, να δουλέψουν οικογένειες. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου διαρκώς. Ο πολιτισμός ή ο καλλιτέχνης δεν είναι κάτι που ζητάει. Είναι κάποιος που δίνει, κάποιος που παράγει. Και σκοπός της κρατικής εξουσίας, σκοπός εν προκειμένου μιας αριστερής κυβέρνησης, είναι να πλαισιώσει και να βοηθήσει. Όχι να δώσει μια επιδότηση σαν και αυτές που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέστρεψε την αγροτική παραγωγή, αλλά να βρεθεί βοηθός και συμπαραστάτης στο πλάι, σεβόμενος στο ακέραιο κάθε εκατοστό της ελευθερίας του καλλιτέχνη και σεβόμενος σε κάθε εκατοστό το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμβάνει πολιτισμό. Και έχουμε πολλά μέσα που είναι μπροστά μας, ίσως να μην είναι τόσο φανερά, για να βοηθήσουμε τον πολιτισμό να γίνει μια μεγάλη μηχανή παραγωγής πλούτου, θέσεων εργασίας και υπερηφάνειας για το λαό της κρίσης, για την Ελλάδα της κρίσης. Η Ελλάδα είναι υπερδύναμη στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, αρχαία, μεσαιωνική, νεότερη, με τη συνέχεια, τη συμπάγεια και την έκταση που έχει, με τον πλούτο των μορφών, καθιστά την Ελλάδα, τους Έλληνες, από τους κατόχους προνομιακούς, αλλά και με βαρύ καθήκον, μιας τεράστιας κληρονομιάς που τη θαυμάζουν όλοι οι μεγάλοι λαοί και όλες οι μεγάλες χώρες.
Αυτή η κληρονομιά, εκτός από την υπερηφάνεια και την αυτοπεποίθηση και την ταυτότητα που μας προσφέρει, μπορεί να προσφέρει πλούτο, ιδίως τώρα που τον έχουμε ανάγκη. Τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, 164 είναι οι επισκέψιμοι. Μπορούμε με τον απαραίτητο εξυγχρονισμό να προσφέρουμε δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο αυτό που πάει ο νους μας κοντά. Μπορούν να προσφέρουν πολλή εργασία και πολλές ευκαιρίες για δημιουργία σε φωτογράφους, σε κινηματογραφιστές, σε αρχιτέκτονες, σε designer. Η πολιτιστική κληρονομιά, οι αρχαιότητες, δεν αφορούν μόνο τους αρχαιολόγους, αφορούν δεκάδες επαγγέλματα. Στο σύγχρονο πολιτισμό, το κράτος, το ελληνικό κράτος, με τα πάρα πολλά χρήματα που μπορεί να βγάλει από την κληρονομιά, μπορεί να βοηθήσει στο σύγχρονο πολιτισμό, φτιάχνοντας τα καινούργια εικολαπτήρια για τις καλλιτεχνικές κοινότητες, για τους συνεταιρισμούς των πολυτεχνών και κυρίως για κάτι που δεν είναι εύκολα στο μυαλό μας, αλλά είναι μέρος της πολιτιστικής δημιουργίας. Για τα δημιουργικά επαγγέλματα. Δημιουργικό επάγγελμα δεν είναι μόνο ο τραγουδιστής, δεν είναι μόνο ο συνθέτης, δεν είναι μόνο ο ζωγράφος. Είναι και ο designer, είναι και αυτός ο οποίος επιμελείται συσκευασίες, είναι ο παραγωγός ενός θεατρικού ή μουσικού έργου, είναι οι κινηματογραφιστές, είναι όλο αυτό το μεγάλο σύμπλεγμα το οποίο ονομάζεται στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία πορτοκαλί οικονομία ή οικονομία της εμπειρίας. Είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει από οποιοδήποτε τυπικό έργο τέχνης, μια σύνθεση ενός τραγουδιού, ενός συμφωνικού έργου, από το γράψιμο ενός βιβλίου έως την κατασκευή ταινιών, video games, οτιδήποτε ονομάζεται οικονομία της εμπειρίας. Αυτό σήμερα σε διεθνή κλίμακα υπολογίζεται σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Και η Ελλάδα έχει και το υλικό, το πρωτογενές υλικό, αυτό τον απέραντο πλούτο της κληρονομιάς, και τους ανθρώπους, και την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Βούληση χρειάζεται, σχέδιο, θέληση και αποφασιστικότητα. Με αυτά τα λίγα λόγια, με αυτό το σκίτσο, το πρόχειρο, θα ήθελα να σκεφτούμε, φεύγοντας από εδώ, ότι αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας, την αίσθηση της συμμετοχής, του γλεντιού, της χαράς, της δημιουργίας, όταν βρισκόμαστε σε μια συναυλία, σε ένα πανηγύρι, στη βάφτιση ενός παιδιού, σε ένα ξοκλήσι, σε μια εξοχή. Αυτό είναι πολιτισμός, αυτό είναι τέχνη, είναι αυτό που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή και να έχουμε υπόψη μας επίσης ότι ό,τι παράγεται γύρω από τον πολιτισμό δεν είναι σπατάλη. Δεν είναι κάτι που το ξοδεύουμε, είναι κάτι που παράγεται. Και ίσως με αυτή την σκέψη, με αυτή την αντίληψη, με αυτή τη ματιά να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε μια χώρα, να ξαναχτίσουμε μια δημοκρατία και μια Ελλάδα σαν τέτοια που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.